Κύριε Κωτέα, καλή σας ημέρα από τα Κύθηρα. Καλημέρα από τα πανέμορφα Κύθηρα, τα οποία τα έχω επισκεφτεί πολλάκι και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας. Αυτή την ερώτηση θα σας έκανα αν έχετε έρθει στα Κύθηρα, αλλά με προλάβατε. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς σας φαίνεται το νησί μας? Το νησί σας είναι πανέμορφο, είναι πραγματικά, έχει πολύ ωραίο φυσικό πλούτο, έχει πανέμορφα τοπία, έχει παραλίες μοναδικές και μοναδικούς ανθρώπους, τα λέγαμε. Α, ευχαριστούμε. Αλλά έχουμε πρόβλημα στις υποδομές, νομίζω. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς όλα τα απομακρυσμένα νησιά, αυτά που έχουν πολύ χαμηλό πληθυσμό σε σχέση με άλλα που είναι πιο τουριστικά, πιο πολυπληθή, δυστυχώς βρίσκονται απέναντι από τις επιλογές του κράτους και των κάθε κυβερνήσεων, της εκάστοτε κυβέρνησης. Σωστά. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι υπολειτουργούν, να μην έχουν όλες τις υποδομές. Ενώ δόθηκε αγώνας για χρόνια για να γίνει το νοσοκομείο Κυθήρων. Βέβαια. Βλέπετε ότι είναι πως τελεχωμένο, δυστυχώς, το νοσοκομείο. Έχετε κάνει και ερωτήσεις, έχω δει. Ναι, βέβαια, ναι. Σαν λέω ειδικά πράγματα. Ακτοπλοϊκή σύνδεση, γενικότερα έτσι, η κοινωνία, οι αεροπορικές μεταφορές που είναι και συνήθως πανάκριβες. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, όχι μόνο το δικό σας, αλλά το δικό σας ακόμα περισσότερο, γιατί είναι διοικητικά, ανήκει στην Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η διοικητική διαίρεση δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και στους κατοίκους και σε άλλα ζητήματα και με τη σύνδεσή τους για τις υπηρεσίες και όλα τα σχετικά. Έτσι. Κύριε Κωτέα, στην τελική ευθεία λοιπόν είμαστε προς την εκλογική αναμέτρηση της 21 Μάη. Θα θέλαμε έτσι να σας ακούσουμε, να μας αναλύσετε τις θέσεις σας. Η περιοδία σας, να μας πείτε πώς πάνε, πώς βλέπετε τον κόσμο να σας, τι σας μεταφέρει ο κόσμος. Γεγονός είναι ότι έχει στραφεί προς τα μικρότερα κόμματα και το ΚΚΕ βλέπουμε ότι έχει άνοδο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πράγματι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Το συναντάμε και εμείς καθημερινά σε δεκάδες περιοδίες που πραγματοποιούμε το τελευταίο διάστημα, σε δεκάδες συσκέψεις που έχουμε κάνει σε όλο το Πειραιά, ναι, και βεβαίως και σε κάποια νησιά που έχουμε έρθει. Να πω παρεπιπτόντως ότι στις 6 Μαΐου ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιήσουμε και στα Κύθηρα στο Μιλοποπόταμο, στο Καφενείο Πλάτανος, πολύ μεγάλη εκεί συγκέντρωση. Τι βγάλαμε την είδηση. Στις 7.30 ώρα, ναι, θα έρθουν και τα ανάλογα υλικά. Θα κατέβω κάτω δηλαδή για μία ακόμα φορά, οπότε να το έχουν υπόψη και οι ακροατές μας, ότι 6 Μαΐου το ΚΚΕ κάνει συγκέντρωση στα Κύθηρα στο Μιλοποπόταμο. Ωραία. Και βεβαίως θα περιοδέψουμε και εκείνο το Σαββατοκύριακο για να ακούσουμε και τις αγωνίες των κατοίκων, τα προβλήματα τα ιδιαίτερα που έχουν, τα οποία πρέπει και αυτά να τίθονται από ένα κόμμα σαν το δικό μας στη Βουλή. Κλείνω την παρένθεση. Βεβαίως. Είναι λοιπόν το κλίμα, νομίζω, καλό. Προφανώς το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό θα το πείτε. Ναι, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, όπως το ονομάσαμε εμείς στα Τέμπη, και το λέμε έτσι γιατί η κάθε κυβέρνηση διαχρονικά, ειδικά την τελευταία 15 ετία, έβαλε το λιθαράκι της και το δικό της κεράκι ώστε να ακολουθηθεί ακριβώς αυτή η πολιτική που εφαρμόστηκε στους σιδηρόδρομους, η οποία δεν εφαρμόστηκε βέβαια μόνο στους σιδηρόδρομους, εφαρμόστηκε και στη ΔΕΗ και στην ενέργεια, εφαρμόζεται τώρα στο νερό, εφαρμόστηκε σε μια σειρά κόμματα, στις αεροπορικές μεταφορές, όπου σπάζονται σε κομμάτια με βάση την πολιτική της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι εταιρείες στο μεταφορικό έργο. Και τα καλά κομμάτια παρατίθονται σε ιδιώτες, αυτά που είναι κερδοφόρα, ναι, για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν. Και τα κακά μένουν στις πλάτες του λαού, όπως και ο ΣΕ που έμεινε με το χρέος 21 δις σχεδόν, στις πλάτες του λαού. Και το καλό κομμάτι παραδόθηκε και το κακό κομμάτι έμεινε και είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα. Σε αυτό συμβάλλαν όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έκανε το σπάσιμο των κομματιών, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τη σύμβαση με το Ιταλικό μονοπόλιο των τρένων, την κρατική εταιρεία της Ιταλίας, όσον αφορά την παραχώρηση του μεταφορικού κομματιού. Ναι. Υπέγραψε σύμβαση πενταετή και η Νέα Δημοκρατία πέρυσι την προχώρησε για άλλα 10 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό το οποίο επειδή έγινε στα 50 εκατομμύρια ευρώ η επιδότηση για τα εισάγονες γραμμές της Ελένη Κρή, καταλαβαίνετε ότι έχει εισπράξει 750 εκατομμύρια για 15 χρόνια η συγκεκριμένη εταιρεία. Βέβαια. Και στην άγωνη γραμμή να ξέρετε ότι είναι και το δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη, όσο και σας ακούγεται περίεργο. Πώς το είπα, στην άγωνη. Λοιπόν, στην άγωνη γραμμή παίρνει επιδότηση και για αυτό το δρομολόγιο. Oh. Γιατί έχει κάποια χωριά και κάποια μέρη που θεωρούνται δυσπρόσιτα, μικρά κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική που σκότωσε και έφερε στο θάνατο δεκάδες παιδιά, δεκάδες νέους ανθρώπους, και αυτό συγκινεί και παραπάνω. Βέβαια. Παράλληλα με την πολιτική που άσκησε όλο το προηγούμενο διάστημα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με το κομμάτι της ακρίβειας και το πώς διαχειρίστηκε γενικότερα την κερδοφορία των μεγάλων
μονοπωλιακών ομίλων στον χώρο του σούπερ μάρκετ, στον χώρο των τροφίμων mm-hmm. και τις μονοπωλιακές τιμές που πετυχαίνανε, mm-hmm. σε συνδυασμό με τις τιμές του ρεύματος, με το χρηματιστήριο ενέργειας, που μας έβαλε πρώτα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και δυστυχώς από τότε ξεκίνησε αυτό το ράλι ανόδου με την κατάρρευση της ρήτρας αναπροσαρμογής, με τα πράσινα χαράσια που ακολουθούν και ψηφιστήκαν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 1,002 ακόμα διεκτίβες, όπου εφαρμόζονται πιστά και από τα δύο κόμματα, γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει να συνεχίσει ακριβώς την πολιτική της ένταξης της ενέργειας στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας και στο χρηματιστήριο ενέργειας που εφάρμοσε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό οδήγησε όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι τζογάρεται, mm-hmm. παίζεται σε ένα χρηματιστήριο. Αυτό όπως είναι λογικό, οδηγεί και σε πολύ μεγάλες αποκλίσεις και σκαμπανεβάσματα των τιμών. Γιατί παίρνει ο κάθε πάροχος και αγοράζει και η τιμή διαμορφώνεται σε αυτό που θα δώσει έτσι, την υψηλότερη τιμή. Αυτό μιλάμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τον καταναλωτή και πώς ακριβώς μετακυλίεται από το τζοχάρισμα. Έτσι. Βέβαια. Είναι, πολλοί δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα και πολύ σωστά τα λέτε όλα αυτά. Συμφωνώ εγώ μαζί σας. Και παράλληλα δεν είναι μόνο η ενεργειακή ακρίβεια, ήταν και ο πόλεμος στην Ουκρανία που δημιούργησε και την ανασφάλεια και το φόβο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Και λέμε ανασφάλεια και φόβο γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν η χώρα μας είναι δεμένη στο άλμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στις συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους εταίρους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν η Ρωσία πλέον δημόσια, πολύ πιο έντονα το τελευταίο χρόνο που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλώνει ότι όποιος τάσεται με το πλευρό των Αμερικάνων και όποιος είναι εναντίον μας, ουσιαστικά είναι και εχθρός μας, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια χώρα που είμαστε υποτίθεται στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε ασφαλείς εντός εισαγωγικών. Ναι. Η ανασφάλεια δημιουργεί και το λαό μας και τι μαγνήτες γινόμαστε επιθέσεων από τη Ρωσία και όχι μόνο από τη Ρωσία και από άλλους συμμάχους της όπως το Ιράν ναι. και όπως ενδεχομένως και άλλες χώρες. Αναφορικά με μια πολεμική σύραξη ή ένα γεγονός το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει μια γενικότερη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη βλέπουμε και τι γίνεται και στο Σουδάν. Σωστά. Και τα λοιπά. Είναι πολλά λοιπόν ζητήματα που φέρανε τον κόσμο να πει ως εδώ. Ο κόπος έδωσε το χτένι. Και να ξεσπάσει λοιπόν και να μπει μαζικά στους δρόμους. Και ήταν πραγματικά θαραλέα η στάση ιδιαίτερα της νεολαίας κατά τη γνώμη μας. Ναι. Η οποία βγήκε μαζικά όλο το προηγούμενο διάστημα και διαδήλωσε. Οι διαδηλώσεις ήταν τεραστίες. Βέβαια άλλο θέμα αν δεν παίχτηκαν στα κανάλια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως ήταν πολύ μεγάλες. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Τεράστιες θα έλεγα. Ήταν τεράστιες. Ήταν νομίζω μεγαλύτερες κατά την προσωπική μου εκτίμηση και από το 2010-2012 την εποχή, δηλαδή την πρώτη του μνημονίου μέχρι το δεύτερο μνημόνιο το PSI. Είχαν τρομερό παλμό και νομίζω ότι πρώτη φορά ίσως ο κόσμος αφουγκράστηκε και ενστερνίστηκε τα συνθήματα του ΚΚΕ, mm-hmm. το βασικό σύνθημα πλέον, τα κέρδη τους, οι ζωές μας, γιατί αυτό βάζουμε στο επίκεντρο, ότι δεν μπορεί άλλο πλέον να ανήκει σε αυτή την πολιτική που όλα τα ακολουθεί και τα λογαριάζει με βάση το κέρδος μονοπωλιακών ομίλων. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν τη δική σου τη ζωή τη λογαριάζει σαν κόστος, το οποίο το βάζει σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη μοίρα. Χωρίς λοιπόν να κάνει τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις για να μπορούν να εξυπηρετούν όλες οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό είναι το βασικό διακύβευμα και των εκλογών και το βασικό κριτήριο ψήφου που πρέπει κατά τη γνώμη μας να έχει ο κόσμος. Γιατί πράγματι το κλίμα είναι καλό. Έτσι όμως, δείχνει. Ναι, όμως πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να τιμωρηθούν σίγουρα οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι στα βασικά, στα μεγάλα θέματα συμφωνούν. Τη βασική στρατηγική προφανώς έχουν και διαφορές. Αν δεν είχαν διαφορές, δεν θα κατεβαίνανε και σαν ξεχωριστά κόμματα. Όμως τα βασικά στρατηγικά σημεία συμφωνούν. Και αυτό, αν θέλετε, έχει βγει στην επιφάνεια και από διάφορα συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία έχουμε το τελευταίο διάστημα. Αν θέλετε, από τις δηλώσεις της πρόσφατης πριν από 1,5-2 μήνες της κυρίας Τσαπανίδου. Που λέει, που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του γραφείου τύπου. Και τι και δήλωσε ότι ουσιαστικές διαφορές. Τα βασικά ζητήματα δεν έχουν. Όπως αντίστοιχα και η κυρία Παχογένεια από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πρόσφατα δήλωσε ακριβώς αυτό, ότι θα μπορούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ να σε κυβερνήσουν. Mm-hmm. Όπως επίσης η πρόσφατη εξέλιξη που είχαμε στην Πάτρα με το συναστισμό των παρατάξεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, στο Δήμο της Πάτρας, έτσι ώστε στο δεύτερο γύρο να βρεθούν απέναντι στον Κώστα τον Μπελετίδη, που είναι ο εκλεγμένος κομμουνιστής δήμαρχος του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να ανατραπούν οι κομμουνιστές. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στην ουσία, δηλαδή, ο δέσιμο τη χώρα μα στο άρμα του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πολιτική που εφαρμόζεται, στην ενέργεια,
στις μεταφορές, στο νερό, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τη διαχείριση της ακρίβειας, με το πώς κατατιμίζονται και διακινούνται τα προϋπολογισμό στα πολυτελεία. Σε αυτά συμφωνούν στα βασικά. Οι επιμέρους αντιπαραθέσεις τους έχουν να κάνουν σχέση με το και επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετεί το ένα κόμμα και επιχειρηματικά συμφέροντα εξυπηρετεί το άλλο κόμμα, και όσον αφορά δηλαδή και μονοπωλιακούς ομίλους αλλά και κλάδους, και εκεί ουσιαστικά γίνεται και ο καυγάς τους αναφορικά με το νέο περιμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όλοι συμφωνούν, και το Μέρα 25, γιατί άκουσα ότι αναφερθήκατε σε μικρά κόμματα. Βεβαίως. Εδώ οι ακροατές σας πρέπει να ξέρουν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το νέο υπερμνημόνιο, το οποίο έχει προαπαιτούμενα. Δηλαδή δίνονται μεν κονδύλια και δίνονται μάλιστα κονδύλια, αν θέλετε, για πολύ συγκεκριμένα έργα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να χτιστούν σχολεία, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που υπάρχει. Δίνονται κονδύλια όμως για άλλου είδους έργο, όπως για παράδειγμα μεγάλες αναπλάσεις αστικών κέντρων, ή γενικότερα κτηρίων αναδιαμορφώσεις για δημόσια χρήση. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτά έχουν διάφορα προαπαιτούμενα που έχουν να κάνουν σχέση με την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, με την πτώση της τιμής εργατικής δύναμης, με νέα σκληρά και πόδινα μέτρα που θα έρθουν στις συντάξεις στην υγεία για τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ήδη φαίνονται και ήδη έχουν φτάσει στα 3 δις το πρώτο τρίμηνο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι περιμένει το κόσμο σε μια περίοδο ακρίβειας, σε μια περίοδο που πραγματικά στενάζει από την αφέμαξη του εισοδήματός του. Τι ζωφερή κατάσταση το περιμένει όταν μιλάνε για πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομική σταθερότητα όλα τα κόμματα, και ο κύριος Τσίπρας το δήλωσε πρόσφατα ότι μας περιμένει μια δύσκολη πραγματικότητα, και ο κύριος Μητσοτάκης το δηλώνει, αλλά και βεβαίως και ο κύριος Αντουβλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία συμφωνούν με στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνούν με τη στρατηγική του Ταμείου Ανάκαμψης, και απλά τσακώνονται στο πώς και πού θα μοιραστούν τα κονδύλια, μπαίνοντας συνεχώς στο υποχάστριο λαός. Πώς βλέπετε, κύριε Κωτέα, να διαμορφώνεται το εκλογικό κλίμα? Δηλαδή, θέλω να πω, θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή θα πάμε σε συνεργασία? Πώς το βλέπετε, συνεργασίες? Νομίζουμε ότι ο λαός πρώτο του μέλημα πρέπει να έχει το πώς εκείνος θα είναι πιο δυνατός την επόμενη μέρα. Σταθερή κυβέρνηση και είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίες, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όπως και να έχει το σχήμα, οι δυνάμεις του κεφαλαίου, οι δυνάμεις που λειτουργούν υπέρ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ασκούν αυτή την πολιτική υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα βρουν, και άμα χρειαστεί θα τα βρουν και σε πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο κοντά, ας πούμε, επιτραπή έκταση ή συντήματα. Σας ανέφερα και πριν, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τις δηλώσεις που είπαμε πριν. Σωστά. Είναι και οι δηλώσεις, μάλιστα, αν θέλετε, και του κυρίου Κατρούγκαλου Δραγασάκη και Τσακαλώτου για την κυβέρνηση των ηττημένων, οι οποίες όμως, αν θέλετε, αφήνουν και ένα παραθυράκι ύστερα από παρότρινση και των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και για μια ευρύτερη συνεργασία, αν χρειαστεί, Νέας Δημοκρατίας με ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πει και ο κύριος Τουρνάρας με έναν τρόπο, ειδικά με αφορμή και την έκθεση του διοικητή της Τράπεζης Ελλάδας που βγήκε πρόσφατα. Μάλιστα. Γιατί έρχεται πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, και αυτό το λένε, δεν το λέμε εμείς, το λέει όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έρχεται και γεννιάται μια νέα κρίση οικονομική. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια νομίζουμε ότι το κεφάλαιο, οι δυνάμεις που θα βρουν τον τρόπο να σχηματίσουν μια κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη της συνεργασίας, έτσι, είτε φιλελεύθερων με μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός πρέπει να βγει την επόμενη μέρα πιο δυνατός. Και για να βγει πιο δυνατός ο λαός, χρειάζεται αστάθεια ουσιαστικά. Χρειάζεται ένα σταθερό κουκουέ, ένα πολύ δυνατό κουκουέ, γιατί το κουκουέ είναι η μόνη δύναμη που το έχει εγγυηθεί και το έχει αποδείξει στην πράξη, ότι μπορεί και να το εξασφαλίσει με τον αγώνα που δίνει μέσα και έξω από τη Βουλή μια προσωρινή ανακούφιση με δεκάδες προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει όλο το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή, και αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφορά την κατάργηση των έμεσων φόρων, το ΦΠΑ δηλαδή, και των άλλων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης, αλλά και βεβαίως με την προσπάθεια που κάνει το ίδιο μας το κόμμα συνολικά να αναδείξει τα εργατικά λαϊκά προβλήματα, να είναι πρωτοπόρο μέσα στα σωματεία και με τους αγώνες του να τροφοδοτείται και το κίνημα, ώστε να μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα και να μπορεί να κατακτάει στο και προσωρινά κάποια πράγματα, μέχρι βεβαίως την τελική νίκη. Την επόμενη μέρα λοιπόν τι χρειάζεται ο λαός? Χρειάζεται σίγουρα ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, έτσι ώστε πραγματικά αυτό το καλό κλίμα το οποίο υπάρχει και συζητάμε σήμερα να μετατραπεί και σε ψήφο,
για να τροφοδοτήσει και το ίδιο το κίνημα και για να μπορέσει να πάρει μια ανάταση ο κόσμος, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι την τελική νίκη αυτά πραγματικά τα οποία τώρα στο σήμερα το κλέβουν συνεχώς και θα συνεχίσουν να το κλέβουν. Mm-hmm. Είτε έχει να κάνει σχέση με το εισόδημά του, είτε έχει να κάνει σχέση με τις παροχές υγείας και την ουσιαστική και πλήρη σχεδόν εμπορευματοποίησή της και του φαρμάκου, είτε έχει να κάνει σχέση με το νερό και την ενέργεια, είτε κάθε άλλο παράδειγμα το οποίο μπορούμε να βρούμε. Άρα λοιπόν για μας το ζητούμενο είναι να υπάρχει σταθερότητα για το λαό, να υπάρχει δηλαδή ένα αποκούμπι το οποίο την επόμενη μέρα θα το βρει πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο ουσιαστικό να δώσει αγώνες για να μπορέσει και πρόσκαιρα να κατακτήσει ουσιαστικά κάποια πράγματα και σε μελλοντικό επίπεδο να ανατρέψει, να πει η προστάρη σε αυτό που λέμε το μεγάλο μέτωπο ανατροπής της εξουσίας του κεφαλαίου. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό διακύβευμα για μας. Βέβαια. Και απέναντι στις παλιές και γνωστές και χρεοκοπημένες, αν θέλετε, συνταγές και των άλλων κομμάτων, και απέναντι σε όλα αυτά τα ψεύτικα διλέμματα που θα τεθούν περί σταθερότητας και μη σταθερότητας, πάνω απ' όλα απέναντι στο κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα των υπόλοιπων κομμάτων που θα εφαρμόσει όποια κυβέρνηση, όπως είπαμε και πριν, προκύψει, είτε αυτοδύναμη της συνεργασίας, νομίζω ότι ο λαός στις σημερινές συνθήκες μπορεί να πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα, μπορεί να κάνει την υπέρβαση και την έκπληξη με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Σας ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή. Θα χαρούμε να σας δούμε και στο νησί μας, όπως είπατε, πολύ σύντομα, και θα τα πούμε και εδώ στο νησί. Έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χαιρετίσματα πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σας και καλή επιτυχία σας εύχομαι.